Τώρα, κυρία Βαλαβάνη, τι λέτε εσείς, τα έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα τα λέγαμε. Νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται δεν έχει και μεγάλη διαφορά αυτό που λέγαμε πιο πριν σε σχέση με το τώρα. Γιατί αυτό που βάζαμε εμείς και πιο πριν ήταν ότι εμάς μας ενδιαφέρει το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Κάθε ένας γονιός αυτό που θέλει είναι ουσιαστικά το καλύτερο για το παιδί του, είναι η ασφάλεια, ώστε ολόκληρα και ολοκληρωμένα να είναι στην εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι χαρούμενο σε ένα υγιές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε σε μια κατάσταση που είναι λίγο θολή. Και τι θέλω να πω. Καταρχήν, μας προβληματίζει ιδιαίτερα που για άλλη μια φορά πετιέται το μπαλάκι στους γονείς και σε εμάς, στην ατομική ευθύνη που λέμε δηλαδή, αν είναι καλό να στείλουμε τα παιδιά μας ή όχι σχολείο. Δηλαδή, δοκιμάστηκε αυτό φαίνεται στο γυμνάσιο, στη δευτεροβάθμια και προχωράει και στο δημοτικό. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με την ισοτιμία. Εμείς λέμε ότι ισότιμα όλα τα παιδιά πρέπει να είναι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα σε σχέση με ένα και κύριο σημαντικό ζήτημα που το αντιμετωπίζαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν λυμένο, σε σχέση με το ολοήμερο. Αυτή τη στιγμή το ολοήμερο δεν θα ανοίξει. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη μερίδα εργαζόμενων γονιών που αυτή τη στιγμή είναι ξεκρέμαστη. Κυρία Βαλαβάνη, είναι από τη μία πλευρά οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και κάπου έπρεπε να αφήσουν τα παιδιά τους που δεν είχαν τη δυνατότητα αυτό το διάστημα τώρα, κάνοντας την άδεια ειδικού σκοπού και τέλος πάντων τα κουτσοβγάζανε στην περίοδο της καραντίνας και λέγανε τα παιδάκια να γυρίσουν στο σχολείο. Εσείς λέτε ότι υπάρχουν και οι άλλοι που προβληματίζονται ότι υγειονομικά θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ποιες είναι οι αντιδράσεις θέλουν από που παίρνετε στην Ένωση? Υπήρχε η δυνατότητα αυτή τη στιγμή, δύο μήνες που ήταν κλειστά τα σχολεία, το Υπουργείο και η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να έχει καταρχήν ακούσει τα αιτήματά μας, σαν συλλογικά όργανα που δεν μας έχει ακούσει, και να βάλει συγκεκριμένα ζητήματα. Το ένα και κύριο είναι το μόνιμο προσωπικό καταδιώτητας. Αυτή τη στιγμή έχει μετακυλιστεί ευθύνη στους Δήμους και υπάρχει ένα θολό τοπίο στο πώς θα καθαριστούν όλη την ώρα τα δημοτικά σχολεία από τη στιγμή που έχουν μετακυλιστεί το προσωπικό καθαδιότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα είναι αυτό. Εμείς βάζουμε συγκεκριμένα... Άκουγα τον Υπουργό Εσωτερικών να λέει σήμερα ότι θα έρθουν από άλλες δομές άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται κάπου αλλού τώρα για να βοηθήσουν στο σκοπό αυτό. Να σας πω κάτι. Αν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ενιαίο για όλη τη χώρα, το να μετακυληθεί η ευθύνη σε κάθε Δήμο έκαστος έχει να κάνει με το τι σπάει στο ενιαίο και έχουμε διαβαθμίσεις. Πρώτον αυτό και το καταλαβαίνετε, νομίζω όλοι αυτό. Εμείς λέγαμε μόνιμο προσωπικό καθαδιότητας τώρα είχε τη δυνατότητα εδώ και δύο μήνες να μπουν όλες αυτές οι διαδικασίες, ώστε γιατί και ο Σεπτέμβριος είναι κοντά μας. Μπροστά μας είναι. Τι θα κάνουμε το Σεπτέμβριο? Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή η πανδημία, να σας πω κάτι, απέδειξε ότι το δημόσιο σχολείο νοσεί. Νοσεί σε μόνιμο προσωπικό καθαδιότητας, σε προσωπικό εκπαιδευτικό και σε κτίρια. Θα μπορούσε και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες στον 21ο αιώνα αυτή τη στιγμή τα ζητήματα αυτά να λυθούν ή να μπουν οι βάσεις για να λυθούν. Νομίζω αυτή ότι δεν διαφωνεί κάποιος αυτό, πραγματικά, και για πολλά. Το ίδιο λέγουμε και για τον τομέα της υγείας, έτσι, και αναδείχθηκε με τα νοσοκομεία μας. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι τα 15 παιδιά στην τάξη, σε τάξεις που στο δημοτικό ακόμα υπάρχουν τάξεις κοντέινερ, τάξεις κλουβιά, δεν είναι μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι και στην πρωτοβάθμια. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Υπήρχαν λοιπόν οι δυνατότητες να υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός χωροταξιακός και με άλλα κτίρια και να υπάρχει ένας σχεδιασμός για το πότε θα δημιουργηθούν και νέα σχολεία που έχουμε ανάγκη τώρα. Θέλω να ρωτήσω, εσείς προσωπικά, αλλά και τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα για τις βαθμίδες τις προηγούμενες που επέστρεψαν στα σχολεία, τι ποσοστό μαθητών έχει επιστρέψει? Εσείς θα αφήσετε τα παιδιά σας, δεν ξέρω, είναι δημοτικού τα παιδάκια σας? Να σας πω ότι είναι. Το ένα είναι δημοτικού, το άλλο πάει είναι γυμνάσιο. Mm-hmm. Γυμνάσιο. Εκ των πραγμάτων, εγώ θα τα αφήσω. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά πρέπει ισότιμα να είναι στη διαδικασία την εκπαιδευτική. Όμως θα είμαστε εκεί, δηλαδή τη Δευτέρα θα είμαστε στα δημοτικά, όπως ήμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα και στη δεύτερη βάθμια εκπαίδευση, για να είμαστε τα μάτια και τα αυτιά των γονιών, για να διασφαλιστούν όλοι αυτοί οι όροι που λέμε, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την υγιεινή στα παιδιά μας.
Να σας πω κάτι όμως. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Βάζουμε και δύο-τρία ζητήματα που είναι πολύ βασικά για τους γονείς και μας έρχονται δηλαδή από τους γονείς τους ίδιους. Η άδεια ειδικού σκοπού, που έτσι όπως δήλωσε και ο υπουργός, θα ισχύσει. Ναι. Δεν μπορεί να ισχύει και να προσμετράται από την ήδη κανονική άδεια. Ένα είναι αυτό και πρέπει να το δούμε, γιατί ήδη έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι άδειες των γονιών. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό στη βάση. Το δεύτερο, γιατί πλέον η άδεια που δίνεται είναι την κανονική, λέτε. Η άδεια ειδικού σκοπού παίρνει και μία μέρα από την κανονική. Ναι. Υπάρχουν γονείς που θα τη χρησιμοποιήσουν έτσι κι αλλιώς, γιατί με το εκπεριτροπή σε μάθημα τα παιδιά δεν θα είναι κάθε μέρα στο σχολείο, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πηγαίνει πάλι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τετάρτη, Πέμπτη. Οπότε και εκείνες οι μέρες που θα είναι στο σπίτι, τα παιδιά, οι γονείς θα κάνουν χρήση της άδειας. Ειδικά στις μικρές ηλικίες, αυτό είναι βασικό. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας έχει πάρει ημίμετρα. Και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι, επειδή ακριβώς μιλάμε για μεγάλο κομμάτι και αριθμό αναπληρωτών, που έδωσε βέβαια δυνατότητα μέχρι 30 του μήνα, αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, από 1η Σεπτέμβρη θα έχουμε σοβαρά ζητήματα σε εκπαιδευτικά κενά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια και σαν γονείς αλλά και σαν εκπαιδευτικοί που κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν, να έχουμε ούτε ένα κενό εκπαιδευτικό. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια όταν ήδη τα παιδιά μας είναι 2,5 μήνες εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτά τα βάζουμε γιατί τα λέγαμε και από πριν, από την αρχή που κλείσαν τα σχολεία, ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός ολοκληρωμένος σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό αδραβιότητας, τους εκπαιδευτικούς, την ομονιμοποίησή τους και τα κτίρια έτσι όπως και είναι. Και μακάρι αυτά να τακτοποιηθούν το επόμενο διάστημα και η νέα σχολική χρονιά να μας βρει σε άλλο τοπίο. Προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα, γιατί τα δείγματα που φαίνονται είναι ότι εδώ και 2 μήνες μπορούσαν κάποια ζητήματα να έχουν λυθεί και φαίνεται ότι δεν λύνονται. Λοιπόν, με ημίμετρα πάμε. Για να δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Βαλαβάνη, πάντως. Είναι σίγουρο με το καλό, λοιπόν, να γίνει και το άνοιγμα στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όπως πρέπει να είναι τα πράγματα σωστά, το βασικό όπως κατάλαβα. Όπως οι ανάγκες μας είναι, ναι, που αυτή τη στιγμή το επιτάσσουμε. Το βασικό έχει να κάνει πάντως με το θέμα της καθαριότητας και να βρεθεί το αντίστοιχο προσωπικό, προκειμένου τα παιδάκια να πηγαίνουν έτσι με ασφάλεια. Γιατί όπως είπαμε, αυτά τα μικρότερα παιδιά έχουν ανάγκη περισσότερης περιποίησης και φροντίδα σε σχέση με τα και μεγαλύτερα. Κυρία Μεστοκλή, αυτό πρέπει να είναι ενιαίο όμως, σε όλη τη χώρα. Βεβαίως. Δεν μπορεί να κατακαιρματίζεται σε κάθε Δήμο. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στα κεντρικά σχολεία, τα δημοτικά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, πάρα πολύ. Και έτσι, στις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βαλαβάνη. Ευχαριστώ και εγώ.